Καλησπέρα κύριε Ραλάτο και σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μας να πιάσουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά ζητήματα που αφορούν πολιτικές πλευρές εξαιτίας της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Γνωρίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήδη έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση στην Βουλή για τα ζητήματα αυτά και γι' αυτό σήμερα σας έχουμε την πρόσκληση να μπορέσουμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη ενημέρωση γύρω από αυτά τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Ραλάτος είναι και δασολόγος, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που εκτός από την πολιτική ιδιότητα το δάσος είναι και ένα μέρος της ζωής του. Να πούμε κύριε Ραλάτο καταρχήν τα τελευταία χρόνια, γιατί η ανάρτηση τώρα μπορεί να γίνεται σχεδόν στο σύνολο της χώρας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και επί της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει κάποιες αναρτήσεις μεμονωμένα και εδώ στο δικό μας νομό ή ένα μικρό μέρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης είχε γίνει μια ανάρτηση των δασικών χαρτών. Τι διαδικασίες είναι αυτές, δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, γιατί, πώς, τι? Ναι, όντως δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, όπως δεν υπάρχει ακόμα δασικό κτηματολόγιο, όπως δεν υπήρχαν και άλλες υποδομές, θα έλεγα, το εθνικό κτηματολόγιο κτλ, που αφορούν τη σχέση ιδιοκτησίας και γης, με την ευρύτερη έννοια, ή ιδιοκτησίας και δάσους στην πιο συγκεκριμένη περίπτωση. Τι πρόβλημα γενικώς υπήρχε? Αν θέλει κανείς να σταθεί σε 2-3 σημεία ιστορικά και μπορεί ίσως μέσα από την κουβέντα να μιλήσουμε, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους υπήρχε η ανάγκη να εμφανιστεί ιδιοκτησία στη γη. Και σε αυτή τη βάση τα δάση τότε εκείνη την εποχή είχαν αφαιθεί και λίγο στη μοίρα τους, διότι το πιο βασικό ήταν να καταγραφεί ιδιοκτησία στις άλλες εκτάσεις, στα χωράφια, στις παραγωγικές και στα σπίτια. Στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λοιπόν, έτσι, κατά το παρελθόν, επειδή από τα δάση κυρίως παίρναν ξύλα, λιγότερο μέλι και περισσότερο βοσκή, βόσκαλτα πρόβατα δηλαδή, υπήρχε μια κατάσταση ασαφής και υπήρχε και μια κατάσταση χύμα. Την οποία κατάσταση το καινούριο κράτος μετά την επανάσταση του 1821, το αστικό κράτος δηλαδή που διαμορφωνόταν, έπρεπε να αντιμετωπίσει, γι' αυτό πήρε κάποια μέτρα με πιο χαρακτηριστικό το ότι το 1915 έπαψε να υπάρχει έκτακτη χρησικτησία στα δάση και άλλαξε από τότε και μετά το νομικό πλαίσιο. Όμως, για να κάνουμε ένα άλμα ιστορικό και να έρθουμε στις μέρες μας, ειδικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, από τη γερμανική κατοχή, όπου άλλαξαν και οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες, υπήρχε μόνιμα ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι η κρατική κυρίως περιουσία στα δάση καταπατούνταν, εκερσώνονταν, και υπήρχε και ένα σύνολο ιδιοκτησιακών προβλημάτων τα οποία επηρέαζαν έτσι ή αλλιώς και τις εκτάσεις που ήταν δασικές. Πρόκειψε όμως το εξής πρόβλημα, που ιδιαίτερα εκφράστηκε από τη δεκαετία του 80 και μετά. Το πρόβλημα ήταν ότι πάνω σε περιοχές που υπήρχε διάθεση για επένδυση από διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, έμπαινε εμπόδιο το ότι δεν είχε καθοριστεί ο χαρακτήρας της έκτασης και επίσης δεν είχε καθοριστεί και το ποιος είναι ιδιοκτήτης κάποιων εκτάσεων. Έτσι λοιπόν πάρα πολλές επενδύσεις από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους μπλόκαραν, θα έλεγα σε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορούσαν να επενδύσουν σε καθαρό τοπίο στη γη. Όσον αφορά μεν τις πόλεις ή τις εκτός σχεδίου περιοχές, ή να το πούμε άλλα λόγια όσον αφορά το κατασκευαστικό κεφάλαιο, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις και ομίλους, βρήκαν τρόπους και αντιμετώπισαν το πρόβλημα και την ανάγκη της κατασκευής, είτε για λαϊκές κατοικίες, είτε και για άλλες υποδομές.
Και η πρώτη, ήταν η αντιπαροχή. Μία από τις βασικές ήταν η αντιπαροχή. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή ειδικά στα αστικά κέντρα και σε περιοχές που είχαν τουριστική, θα το έλεγα, τουριστικό ενδιαφέρον, υπήρχε και η ανάγκη εξέβρεσης νέων περιοχών, νέων εκτάσεων, εδαφών, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν επενδύσεις. Και έτσι λοιπόν, όταν κάποια πολυεθνική εταιρεία αναζητούσε πού να κάνει την καινούργια επένδυση, την καινούργια ξενοδοχειακή μονάδα, την καινούργια ατομική μεταλλευτική επιχείρηση, την καινούργια διαχείριση, οποιαδήποτε μορφής διαχείριση νερού, για να μιλήσουμε και πιο πρόσφατα, την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα και της μόδας, θα έλεγα, από τους επιχειρηματικούς ομίλους λόγω και της πράσινης οικονομίας και των πράσινων και του πράσινου New Deal. Εολικά πάρκα. Έβλεπαν ότι και ιδιαίτερα, θα έλεγα, και τον τουρισμό επίσης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και μεγάλο το ενδιαφέρον το επιχειρηματικό, έβλεπαν ότι υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή, επέλεγαν να πάνε σε αυτή την περιοχή και τους λέγανε δεν είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό. Ή αυτή η περιοχή, άμα στη βγουν δασική, θα είναι περιορισμένες οι δυνατότητες επένδυσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πέρα από τις προσαρμογές στο νομικό πλαίσιο που γίναν, με χαρακτηριστικότητα το νόμο του 4280 που έγινε, επικυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας πριν το ΣΥΡΙΖΑ, όπου διεύρυναν τη δυνατότητα να κάνουν επεμβάσεις στα δάση για λόγους υποτίθεται δημοσίου συμφέροντος, όπως ονομάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επενδύουν με σκοπό το κέρδος. Πέρα λοιπόν από το 4280 υπήρχε και η πίεση να ξεκαθαριστεί το τοπίο στη γη, όπως σας έλεγα πριν. Το ξεκαθάρισμα λοιπόν αυτού του τοπίου ξεκίνησε να το κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έπειτα από πίεση, ιδιαίτερη πίεση της Τρόικα, προκειμένου να υλοποιηθεί και γρήγορα το ξεκαθάρισμα του τοπίου στη γη, κυρίως στη δασική γη, αλλά ήταν και αποτέλεσμα μελετών, θα σας έλεγα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπήρχε ενδιαφέρον από το ΣΕΒ, ο οποίος έδωσε μελέτη στη γνωστή Μακένζη, αλλά υπήρχαν εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπήρχαν μελέτες που συνδέανε και κυριαρχούσαν σαν μια από τις λύσεις την τουριστική ανάπτυξη στην καπιταλιστική Ελλάδα. Υπήρχε λοιπόν ένα σύνολο ενδιαφερομένων οι οποίοι οδηγούσαν σε μια κοινή συνισταμένη ότι πρέπει να γίνουν οι δασικοί χάρτες και να γίνουν άμεσα. Που πρέπει να πούμε, κύριε Ραλάτο, ότι αυτή η διαδικασία συνοδευόταν και από αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα από διάφορα, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2018-2017, η τροπολογία τώρα που έχει μπει σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τις περιοχές Natura στην ουσία τις πετσοκόβουνε. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων οι οποίες τελικά διάβαζα μια ανακοίνωση ενός αγροτικού συλλόγου από την Κρήτη που λέει μας διώχνουν από τις περιοχές μας να βοσκάμε τα ζώα και τα δίνουν για να φτιάχνουν αιωλικά πάρκα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι προφανές ότι δεν αρκεί μόνο το τι θα λέει ένας δασικός χάρτης. Πρέπει να υπάρχει και είναι μια αλυσίδα νομοθετικών παρεμβάσεων, νόμων και διατάξεων, οι οποίες όλα αυτά τα συνδέει μια κόκκινη κλωστή, θα έλεγα. Η κόκκινη κλωστή είναι το πώς θα εξασφαλιστεί από τη μια φτηνή γη, και εδώ μπορούμε να πούμε και για αυτό το πράγμα και σε παραπέρα, φτηνή γη και θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να επιτρέπει την υλοποίηση των επενδύσεων πάνω στη γη. Και σε αυτή τη διαδικασία παίζουν ένα ρόλο και οι δασικοί χάρτες. Και τι ρόλο παίζουν? Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πούμε ότι το 65% των εκτάσεων που λέγονται δάση ή δασικές εκτάσεις ανήκει στο κράτος. Το υπόλοιπο 35% από τα δάση και δασικές εκτάσεις ανήκουν σε ιδιώτες, σε κοινότητες, σε μοναστήρια. Από το 65% όμως τα 100% αυτό
η μισή έκταση δεν είναι καταγραμμένη σαν κρατική γη. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτή, κυρίως σε αυτές τις περιοχές, που αν και είναι κρατικές δασικές εκτάσεις ή δάση, αλλά δεν είναι καταγραμμένες ως τέτοιες, γίνεται και γίνεται διαχρονικά το μεγάλο παιχνίδι της κερδοσκοπίας πάνω στη γη και της εμπορευματοποίησης πάνω στη γη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των Natura και τα λοιπά, θα σας έλεγα ότι δεν είναι τόσο την τελευταία ρύθμιση που έγινε για τις περιοχές Natura. Τη βάση για το πώς θα διαχειριστούν οι περιοχές Natura, η βάση, ξεκίνησε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Η τελευταία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με άλλο νόμο που έφερε για τους Natura, ουσιαστικά είχε ρυθμίσεις που διευκόλυναν την επιχειρηματική δραστηριότητα στους Natura, και τούτο εδώ το τελευταίο ήταν απλά ένα κερασάκι στην όλη τούρτα, που και τις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές Natura ιδιαίτερα τις αφήνει χωρίς ουσιαστικά προστασία, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις που μάλιστα με τις διαδικασίες που υπάρχει και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ θα ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα, θα τις λένε ότι είναι και πράσινες, και πράσινες επενδύσεις και δήθεν θα κάνουν καλό ακόμα και στη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Και μπορεί να είναι και εξορρυκτικές αυτές οι δραστηριότητες μέσα στις περιοχές Natura και πάλι θα βαφτιστούν πράσινη ανάπτυξη. Βεβαίως. Θα σας πω να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις, θα σας πω μόνο μία. Θεωρείται ότι είναι πράσινη οικονομία, δεν καταναλώνει ορυκτά καύσιμα κτλ. Οι ανεμογεννήτριες. Και ρωτάω εγώ, ας το πούμε ότι ναι, έτσι είναι το θέμα. Ας το πούμε, δεν καταναλώνει ορυκτά. Φυσικά, συμφωνούμε. Το νερό και το να γίνουν υδροηλεκτρικά έργα, για να παραχθεί δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια από το νερό, όπως από τον άνεμο και τον ήλιο παράγονται οι ανανεώσιμες πηγές και τα φωτοβολταϊκά. Γιατί δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, αφού είναι και αυτή η ήπια μορφή ενέργειας? Γιατί δεν επιλέγεται αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα απαντήσει κάποιος? Εμείς απαντάμε και λέμε είναι επειδή η κερδοφορία στα υδροελεκτρικά έργα είναι χαμηλότερη από την κερδοφορία που εξασφαλίζεται από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή το πράγμα είναι μεγάλη υποκρισία από οποιονδήποτε διαδίδει ότι στο όνομα της προστασίας του πλανήτη, στο όνομα της πράσινης οικονομίας, στο όνομα του να μην υπάρχει ρύπανση, προωθείται η λεγόμενη πράσινη οικονομία και στα πλαίσιο της αυτό οι ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά. Όμως, στην ερώτηση και στην παρέμβαση που μου κάνατε, βάλατε και το ζήτημα της ανακοίνωσης μιας ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, η οποία μάλιστα έκανε και πρόσφατα κινητοποίηση για τους δασικούς χάρτες, για το θέμα της βοσκής. Το θέμα της βοσκής συνδέεται με τους δασικούς χάρτες, και συνδέεται πολύ περισσότερα βέβαια με την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Η επιδότηση των περιοχών που βόσκονται και το ποιες είναι επιλέξιμες από αυτές καθορίστηκε από την κοινή αγροτική πολιτική καταρχήν. Και στην κοινή αυτή πολιτική έβαλε τις προδιαγραφές, θα έλεγα, που κάποιες περιοχές και κάποιοι κτηνοτρόφοι ήδη έχουν αποκλειστεί από τις όποιες ενισχύσεις. Εδώ τι θέμα πρόκειται με τους δασικούς χάρτες? Πρόκειται από το ότι τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι δεν μπορεί να τις λες δασικές εκτάσεις και ταυτόχρονα να βόσκονται. Άρα, άμα μου τις πεις δασικές εκτάσεις, δεν θα τις θεωρήσω ότι είναι βόσκοι και δεν θα τις ενισχύσω. Αυτή ήταν η πρώτη φάση της όλης ιστορίας. Όμως η βαθύτερη ανάλυση ακόμα και σε αυτό, και βέβαια θα πούμε και την εξέλιξη στη συνέχεια, δεν ήταν ότι έφταιγε το ότι ονομάστηκαν δασικές εκτάσεις οι εκτάσεις που βόσκονταν. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εκτατική γεωργία και η εκτατική κτηνοτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία. Αλλά είναι υπέρ της ενίσχυσης κυρίως της εντατικής κτηνοτροφίας και μάλιστα των μεγάλων ζώων, επειδή εκεί είναι οργανωμένες καπιταλιστικά και πολύ αναπτυγμένες οι επιχειρήσεις και εξασφαλίζουν από την καθετοποίηση της παραγωγής μέχρι την καθετοποίηση των κερδών, που είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι κέρδη προκύπτουν από την ενίσχυση
της εκτατικής κτηνοτροφίας. Εγωπρόβατα ελευθέρας βοσκής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα αγελαδοτροφία και χειροτροφία σε ορισμένες από αυτές. Βεβαίως, και θεωρούν ότι αυτά τα πράγματα είναι παροχημένα. Έπρεπε να υπάρχουν οργανωμένες καπιταλιστικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικές που να μπουν στο παιχνίδι το ουσιαστικά της πηγής, της ρίζας, της ουσίας της καπιταλιστικής ανάπτυξης και έτσι να εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή και τη διεύρυνση του κεφαλαίου από τη μια και των κερδών και να επιταχύνουν και την καπιταλιστική ανάπτυξη κάθε χώρας, συγκεκριμένα και της δικιάς μας. Έτσι λοιπόν, ο κίνδυνος, θα έλεγα, που υπάρχει και δικαίως διαμαρτύρονται και στην Κρήτη αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα, είναι ή ήταν, αλλά υπάρχουν περιοχές που ακόμα ισχύει, να μην ενισχυθούν με βάση τις κοινοτικές ενισχύσεις περιοχές που θα φαίνεται ότι είναι αντιφατικό το να είναι δασική έκταση και βοσκή. Βέβαια, επειδή η αντίδραση ήταν μεγάλη και η αντίθεση και ο κόσμος και οι κτηνοτρόφοι και όχι μόνο που θα ξεσηκωνόταν, θα ήταν τεράστιο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις, εφευρέθηκε η έννοια των βοσκήσιμων εκτάσεων. Δηλαδή, όντως η βοσκή είναι χρήση, δεν είναι χαρακτήρας της έκτασης. Μπορεί λοιπόν να βόσκονται εκτάσεις που λέγονται δασικές και αυτό το σύστημα, αυτό τον τρόπο, ο τρόπος βρέθηκε μέχρι τώρα προκειμένου και να χαρακτηρίζονται κάποιες εκτάσεις δασικές και να μπορούν να βόσκονται και να μην υπάρχει πρόβλημα με την περικοπή των ενισχύσεων. Όμως, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτό δεν έχει γίνει στο σύνολο της χώρας και μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές που να έχουν πρόβλημα τέτοιο να συνεχίσουν να παίρνουν την ενίσχυση, αλλά αυτό πρέπει να το δει και το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ριζοσπαστικό με τις ομοσπονδίες και τους αγροτικούς συλλόγους και να, όταν χρειαστεί, και εμείς είμαστε βέβαια πάντα δίπλα στον αγώνα που κάνουν το ριζοσπαστικό αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα για τη διεκδίκηση κάθε δίκαιου αιτήματος συμπεριλαμβανομένου και του συγκεκριμένου όταν προκύψει πρόβλημα. Από τη μέχρι τώρα ανάρτηση των δασικών χαρτών, κύριε Ραλάτο, προκύπτουν ζητήματα αλλαγής του χαρακτήρα χρήσης των δασών και των δασικών εκτάσεων? Ναι, θα σας έλεγα ότι αν κάποιος αναζητήσει παλιότερες ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ακόμα και αρθρογραφία στο ριζοσπάστη ή στην ΚΟΜΕΠ, θα δει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε προβλέψει ότι θα αναδειχθούν μέσα και από τους δασικούς χάρτες τα βασικά προβλήματα και αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης της γης. Έτσι λοιπόν, οι δασικοί χάρτες αυτοί ανέδειξαν το σύνολο των προβλημάτων που προκύπτουν, ένα τεράστιες ομάδες προβλημάτων που προκύπτουν, που είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της γης. Και έτσι υπάρχουν περιπτώσεις, περιοχές που ήταν παλιά δάση ή δασικές εκτάσεις, κυρίως κρατικές, και οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή είναι τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι βιομηχανίες, είναι κατοικίες εκτός σχεδίου, είναι βίλες. Αυτό το πράγμα εμφανίστηκε από την προηγούμενη ανάρτηση που έγινε και βέβαια συνεχίζεται να αναδεικνύεται σαν πρόβλημα και στις συγκεκριμένες αναρτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις κατηγορίες για τις οποίες έγινε και ολόκληρη ιστορία κατά το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζεται να υπάρχει πρόβλημα είναι οι λεγόμενες οικιστικές πυκνώσεις που είχε εφεύρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες βγήκαν αντισυνταγματικές και όλη η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα και στην ουσία αφήνει εκκρεμή το πώς θα αντιμετωπιστούν τέτοιες ομαδοποιημένες, θα έλεγα, περιπτώσεις όπου κατά το παρελθόν ήταν δάση ή δασικές εκτάσεις και σήμερα δεν είναι απλά ένα ή δύο σπιτάκια, είναι ολόκληροι οικισμοί, είναι εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρέμματα σε όλη την Ελλάδα οι οποίες είναι ουσιαστικά κατοικημένες περιοχές. Εδώ, κύριε Ραλάτο, πρέπει να ξεχωρίσουμε, κατά τη γνώμη μου, δύο ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα
η εκχέρσωση που έχει γίνει για να γίνει μία βίλα και ένα διαφορετικό ζήτημα. Εδώ στις δικές μας περιοχές υπάρχουν μειονοτικά χωριά στον ορεινό όγκο Σουφλίου, εδώ δίπλα από την Αλεξανδρούπολη, τα οποία είναι σε περιοχές δασικές, στις οποίες οι άνθρωποι αυτοί δεν δόθηκε ποτέ καμία διανομή, δεν υπήρχαν χωράφια, κάναν αναγκαστικά εκχερσόναν δασικές εκτάσεις, οι οποίες κυρίως ήταν καλυμμένες από πουρνάρια, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εδώ έχουμε μια διαφορετική κατάσταση εκχέρσωσης, είναι θέμα επιβίωσης. Ποτέ, μα ποτέ το κράτος δεν πήγε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους προσεγγίσει, να τους πει κάτι, τι πρέπει να γίνει. Και έρχονται σήμερα, βγαίνονται οι ανάρτησες των δασικών χαρτών και διαπιστώνουν 10, 20, 30 στρέμματα που μπορεί να είχαν, και η εκχέρσωση δεν έγινε τώρα, έγινε πριν 40-50 χρόνια, που τα είχαν και τα καλλιεργούσαν, αλλά να διαπιστώνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι ότι σήμερα τέρμα, είναι δάσος. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά βέβαια μόνο την περιοχή τη δική σας, αφορά και τη δική σας την περιοχή, αλλά είναι περιοχές τηρουμένων των αναλογιών σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα προβλήματα. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι όντως ότι πρέπει να διαχωριστεί, κατά τη γνώμη μας, η όποια εκχέρσωση που μπορεί να είναι παράνομη με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, αλλά όμως έγινε με κριτήριο την επιβίωση, την ατομική ή οικογενειακή επιβίωση, και διαφορετικό και διαφορετική εκχέρσωση είναι η εκχέρσωση που έχει γίνει και αποτέλεσμά της είναι, όπως σας είπα, οι βιομηχανίες, οι τεράστιες τουριστικές επιχειρήσεις ή, αν το θέλετε, και οι συνεταιρισμοί παραθεριστικής κατοικίας, οι οποίες γίνανε κατά κόρο στη δεκαετία του 60. Οι συνεταιρισμοί, η παραθεριστική κατοικία, αλλά ακόμα και που ήταν αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της γης και της εμπορίας της γης από διάφορους κτηματομεσίτες και εμπόρους γης, οι οποίοι με πάρα πολλά πλαστά και παράνομα συμβόλαια οικοδόμησαν και οδήγησαν στις άναρχες επεκτάσεις πολλών περιοχών της Ελλάδας. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Το ζήτημα είναι ότι οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα ρίχνουν και πετάνε τον μπαλάκι στον καθένα. Ενώ θα έπρεπε με διαφορετικό μάτι και διαφορετικό τρόπο να επιλύσει το πρόβλημα. Θα σας έλεγα εγώ, παραδείγματος χάρη, αν εγώ ήμουν ένας αγρότης, ο οποίος για να επιβιώσω ή ακόμα και να μπορέσω να, σαν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, να ζήσω την οικογένειά μου, 4, 5 στρέμματα, 10 στρέμματα, μια περιοχή, αναγκάστηκα και την εκχέρσωσε ή εγώ ή ο πατέρας μου ή ο παππούς μου, και εγώ συνεχίζω αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να γίνει μια ρύθμιση που να μου παραχωρηθεί, ας πούμε, η χρήση της έκτασης για να κάνω την αργοδρομική καλλιέργεια και τελείως υπόθεση. Και να δίνω ένα συμβολικό ελάχιστο, ξέρω εγώ, ενίκιο. Και έτσι εγώ να μπορώ να συνεχίζω να χρησιμοποιώ την έκταση για τους βιοποριστικούς λόγους και να μην υπάρχει και καμία περίπτωση αυτή κάποια στιγμή να εμφανιστεί μια κατοικία ή μια τουριστική επιχείρηση ή μια βιομηχανική επιχείρηση ή κάτι άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις, αν έχει κανείς κριτήριο, να βοηθήσει τους βιοπαλαιστές να βρεθεί λύση. Όμως το πρόβλημα, κύριε Κυλίμο, δεν είναι απλό. Πρέπει να πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Ραλάτο. Κύριε Ραλάτο, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας διέκοψα στο σημείο εκεί που λέγαμε ότι τέλος πάντων είναι διαφορετικό πράγμα όταν γίνεται μια εκχέρσωση για βιοποριστικούς λόγους από έναν αγρότη και διαφορετικό όταν γίνεται μια εκχέρσωση για να γίνει μια τεράστια βιομηχανική μονάδα ή να γίνει ένας οικοδομικός συνεταιρισμός. Ναι, και προσπάθησα να είχα ξεκινήσει να σας, να σας αναφέρω ότι δεν είναι ότι η εκάστοτε κυβέρνηση απλά και μόνο δεν ενδιαφέρεται και αφήνει αυτές τις εκκρεμότητες οι οποίες λειτουργούν όπως σε βάρος σε τελευταία ανάλυση των βιοπαλαιστών αγροτών και όχι μόνο. Δεν είναι δηλαδή από αδιαφορία που το κάνει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι κάθε κράτος θέλει να χρησιμοποιεί την γη με συγκεκριμένο στόχο. Και το κράτος δεν είναι ουδέτερο.
Κανένα κράτος δεν είναι ουδέτερο. Το κράτος είναι, είναι συγκεκριμένης τάξης. Ανήκει σε συγκεκριμένη τάξη η οποία κυριαρχεί και έχει την εξουσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της αστικής τάξης. Η αστική τάξη λοιπόν με το κράτος της θέλει να έχει τον έλεγχο και την ιδιοκτησία στη γη. Διότι είναι μια προϋπόθεση για τον τρόπο που θα αναπτύξει τον καπιταλισμό, για το με τι μορφές και τι κλάδους της οικονομίας θα αναπτύξει και με ποιο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό. Έχοντας το κράτος, το αστικό κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, μεγάλο μέρος της ιδιοκτησίας, συμφέρει την αστική τάξη, διότι την νοικιάζει ή τη δανείζουν με πολύ ευνοϊκότερους και χαμηλότερους όρους. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι η εξής. Ότι από ό,τι φαίνονται όλα τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνο που επιδιώκεται, που συνδέεται και με αυτό που σας είπα πριν, είναι ότι με κάποιο τρόπο πρέπει η γη να συγκεντρωθεί σε όσο το δυνατόν λιγότερα χέρια. Είτε ακόμα και η γη που έχει ξεκαθαρισμένους τίτλους ιδιοκτησίες, είναι ξεκαθαρισμένος ο χαρακτήρας των εκτάσεων, είναι δάση, δασικές εκτάσεις, χωράφια κτλ. Είτε είναι ξεκαθάριστο το ιδιοκτησιακό. Άρα λοιπόν, στο όνομα του καθαρού τοπίου, δεν είναι ότι γίναν μόνο οι δασικοί χάρτες, αλλά οι δασικοί χάρτες θα συμβάλλουν ως εργαλείο στο να δημιουργηθούν και γενικότερες προϋποθέσεις που να αλλάξει χέρια η γη, να ενταθεί η εμπορευματοποίηση της γης και είτε με μακροχρόνια δάνεια, είτε ακόμα και με εξαγορές αλλαγής της κυριότητας, να οδηγηθούμε είτε άμεσα είτε έμεσα, και αυτό εξαρτάται βέβαια και από το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας, σε συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια. Και μην πει κανείς ότι ξέρεις γιατί να ενδιαφερθεί μια πολυεθνική, ξέρω εγώ, να αγοράσει μια έκταση. Δεν είπε κανείς αυτό, που μπορεί και αυτό να συμβαίνει και να, ανάλογα με τις τρομής δραστηριότητας, η εξαγορά να είναι και αυτή κερδοφόρα επένδυση. Αλλά ας πούμε ένα παράδειγμα. Το να μπορεί κάθε πολυεθνική να εγκαταστήσει σε όλα τα βουνά της Ελλάδας ανεμογεννήτρια και χωρίς να χρειαστεί να έχει την ιδιοκτησία των εκτάσεων, πράγμα το οποίο ουσιαστικά γίνεται τώρα, αφού οι περισσότερες εταιρείες των ανεμογεννητριών εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτρες σε κρατικά δάση και δασικές εκτάσεις με ένα συμβολικό τίμημα. Με παραχώρηση από το δασαρχείο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Από το κράτος ουσιαστικά. Παραχώρηση από το κράτος είναι των εκτάσεων με ελάχιστες τιμές και με ελάχιστα αντισταθμιστικά ωφέλη. Άρα λοιπόν, και το πώς θα επιληθεί το θέμα της μικρής καταπάτησης, θα έλεγα εγώ, της βιοποριστικής καταπάτησης, συνδέεται με τους γενικότερους σχεδιασμούς της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών τους, απ' τη μια, και ένα δεύτερο πράγμα που και εμείς θέλουμε να είμαστε καθαροί και να το λέμε αυτό καθαρά σε όλους, και από το πώς η αστική τάξη θέλει να χρησιμοποιήσει και κοινωνικές συμμαχίες. Δηλαδή, όπως και στο εμπόριο, έτσι και αλλού, η αστική τάξη θέλει να έχει μικρομεσαίους, θα το έλεγα, ή μεσαιομεγάλους, που να είναι δίπλα στη βασική καπιταλιστική επιχείρηση, προκειμένου να αποσοβεί ή να αμβλύνει, να λειτουργεί πυροσβεστικά στην όξυνση των αντιπαραθέσεων και στο να σκέφτονται οι μικρομεσαίοι τον σωστό, το μοναδικό σωστό δρόμο που έχουν, που είναι να βαδίσουν μαζί με την εργατική τάξη την αγροτιά, τις γυναίκες, τους νέους, σε ένα δρόμο που θα τους κάνει νοικοκύριδες, με την έννοια ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν όλοι. Ο οποίος είναι σε αντίθεση με αυτόν της αστικής τάξης και του εκμεταλλευτικού της συστήματος. Κύριε Λεωνάτο, έχουμε περιπτώσεις αγροτεμαχίων τα οποία ήταν καλλιεργική συμμυγή, για παράδειγμα, ας πούμε, το 60, το 50. Στην πορεία η κάτοχή τους, εξαιτίας και του μεγάλου κύματος μετανάστευσης, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα εδώ, φύγανε, εγκαταλείφθηκαν τα αγροτεμάχια, δεν τα καλλιέργησε κανένας, αυτά σήμερα μπορεί να εμφανίζονται δασικά. Ή αντίστοιχα δασικά τα οποία έχουν γίνει αγροτεμάχια καλλιεργήσιμα. Αυτή η συνδετότητα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Ναι,
Καταρχήν αυτή η συνθετότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει κριτήριο της αντιμετώπισης να είναι, θα το έλεγα με την ευρεία έννοια, οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό για μας είναι το κριτήριο που πρέπει. Δηλαδή, σαφώς δεν μπορεί κανείς να πει και να αμφισβητήσει ότι κάποια έκταση που ήταν αγροτική και υπάρχουν και οι τίτλοι κυριότητες κτλ. Ότι είναι πώς το λένε, ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και άρα δεν μπορεί να παίζουν παιχνίδια με το δασικές εκτάσεις, δάση κτλ. Πρέπει αυτά τα πράγματα να λυθούν. Κύριε Αραλάτο, να σας διακόψω εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, επ' αυτού θέλω να... Υπάρχουν τα εξής φαινόμενα. Για παράδειγμα, θα σας πω πάλι ένα παράδειγμα από την Σαμοθράκη. Εκεί στη Σαμοθράκη ένα νησί, το οποίο ποτέ δεν υπήρχαν κλήροι, δεν όπως σε άλλα μέρη που υπήρχαν κλήροι, δόθηκαν από επικισμό κτλ. Υπήρχε μια χαρτό, τελείως αχαρτογράφητο. Οι άνθρωποι πηγαίνανε ένα μεγάλο μέρος στο νοτιοανατολικό κομμάτι του νησιού, βάλανε ελιές. Οι τίτλοι που έχουν και όσοι έχουν συμβόλαια δεν μπορούν να σταθούν στην ουσία. Όταν έρχεται σήμερα ο δασικός χάρτης και αυτές τις περιοχές τις βγάζει ότι είναι δασικές. Τα συμβόλαια που μπορεί να έχουν συμβόλαια που έγιναν σε ένα συμβολογράφο κτλ. Που μπορεί να το έκανα από τον παππού στον γιο και τούτο και καθεξής, σήμερα αυτά τα συμβόλαια στην ουσία δεν υφίστανται. Δεν αναγνωρίζονται όταν έρχεται και στο βγάζει η δασική έκταση. Ναι, να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν δύο χοντρά-χοντρά, δύο περιοχές, δύο περιπτώσεις στην Ελλάδα. Αυτές που ισχύει το λεγόμενο τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και σε αυτές που δεν ισχύει. Για όσες περιοχές δεν ισχύει το τεκμήριο, μάλλον ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και χαρακτηριστούν δάση, προφανώς, αν τα συμβόλαια που έχει κάποιος δεν ανάγονται στο 1915, το αστικό κράτος αμφισβητείται και την κυριότητα των εκτάσεων αυτών. Και εμείς είμαστε εδώ περιοχή που υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας του κράτους, τα δάση, ο νομός Εύρου. Ναι, άρα λοιπόν, σε αυτό το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, όταν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αμφισβητείται όντως η κυριότητα που θα χαρακτηριστεί δάσος. Βέβαια, υποτίθεται ότι έχει το δικαίωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, πώς να το πω, να κάνει αντιρρήσεις απέναντι στο χαρακτηρισμό αυτό που έχουν οι δασικοί χάρτες. Μπλέκει σε μια διαδικασία η οποία είναι μακρόχρονη, και με, κατά τη γνώμη μου, αμφίβολα αποτελέσματα και όσον αφορά τη δικαίωσή του. Και το πιο πιθανό όμως, είναι να χάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το πιο πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να χαθούν. Όμως, αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί γιατί σε μια εποχή που η εργασία όσο πάει και κοινωνικοποιείται, γιατί σε αυτήν την ίδια εποχή μεγαλώνει η κερδοφορία μιας χούφτας μονοπωλίων και μιας χούφτας κρατών, υπεριαλιστικών κρατών που κυριαρχούν οι αστικές τάξεις. Γιατί σε αυτή την περίοδο το θέμα της ιδιοκτησίας να αντιμετωπίζεται με τέτοια κριτήρια όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, δεν θα ήταν καλύτερα να υπήρχε κοινωνική ιδιοκτησία σε όλη τη γη, να υπήρχαν τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις που να μπορούσε ο άλλος να ζήσει με ένα εισόδημα ικανοποιητικό, να οργανώνει τη ζωή του έτσι με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να έχει δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, να έχει πολιτισμό, δραστηριότητας, ολόπλευρες αναπτυγμένες διακοπές και να μην μπαίνουν τα προβλήματα της ιδιοκτησίας εμπόδιο στο να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του, γιατί μπλέκονται και ασφιχτιούν τα πάντα μπρος στις συγκεκριμένες σχέσεις παραγωγής που αναπτύσσονται στα συστήματα αυτά, όπως είναι το δικό μας, το καπιταλιστικό. Εγώ ερώτημα βάζω. Για το συγκεκριμένο όμως πλαίσιο, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι ο καπιταλισμός και οι αντιφάσεις του στο θέμα της ιδιοκτησίας, και οδηγείται
στο κάθε μικρό ιδιοκτήτη να αντιμετωπίζει ένα σύνολο προβλημάτων, παίρνοντας πάντα υπόψη, και πρέπει να το παίρνουν, τη στρατηγική της συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια, οδηγώντας τον κάθε μικρό και μεσαίο ιδιοκτήτη σε μια ατέρμονη διαδικασία αμφισβήτησης της ιδιοκτησίας. Κινδυνεύουν να χάσουν επιδοτήσεις οι αγροκτηνοτρόφοι, κύριε Ραλάτο, εξαιτίας των αναρτήσεων των δασικών χαρτών? Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο... το συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα πιστεύω ότι πρέπει να δει το θέμα συγκεκριμένα, πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις, διότι χωρίς να είμαι σε θέση να σας πω ότι στην τάδε περιοχή συμβαίνει ή στην τάδε περιοχή δεν συμβαίνει, πιστεύω ότι πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να δουν τέτοιες πιθανότητες, σε συνεργασία βέβαια και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θα έλεγα μια εκτίμηση προσωπική αν το θέλετε, είναι ότι δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος να υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις, είτε για γεωργικές καλλιέργειες που στους χάρτες εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις, είτε και για βοσκοτόπους όπως σας είπα και προηγουμένως. Το θέμα, κύριε Ραλάτο, είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αλαλούμ, έχει παρατεθεί ο πρόεδρος, έχουμε μεταβατικό πρόεδρο, το ΟΣΔΕ δεν, στην ουσία είναι ξεκρέμαστο στον αέρα, ο τεχνικός σύμβουλος έχει λήξει η θητεία του από τον Δεκέμβρη. Μπήκαν σε μια διαδικασία να προκηρύξουν καινούριο διαγωνισμό. Σήμερα διάβαζα καταργήθηκε. Και επειδή έχουμε μια εμπειρία από την προηγούμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών που έγινε εδώ πέρα, σας λέω πάλι σε ένα πολύ μικρό τμήμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όταν έγινε η ανάρτηση των χαρτών, την πρώτη χρονιά γίνανε οι δηλώσεις καλλιέργειας, έτσι μια χαρά και ωραία, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τη δεύτερη χρονιά περάσανε τους δασικούς χάρτες μέσα στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που γίνεται η ψηφιοποίηση και μετά από 2 χρόνια εμφανίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει παρακράτηση δικαιωμάτων και ενισχύσεων από τους αγρότες και μάλιστα σε μια περίοδο που στην ουσία η περίοδος για να κάνουν ενστάσεις, διορθώσεις κτλ. Είχε σταματήσει, άσχετα βέβαια μετά ότι το Συμβούλιο Επικρατείας κατάργησε εκείνη τη διαδικασία που είχαν μπει κάποιοι να κάνουν μια εξαγορά σε περιπτώσεις που κληροτεμάχια είχαν ένα μέρος δασικό. Υπάρχει δηλαδή γενικότερα ένα πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαδικασία και πού να πάει να βρει τώρα ο καθένας αγροκτηνοτρόφος το δίκαιο του σε τελική ανάλυση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις οι αγροκτηνοτρόφοι. Και όχι μόνο αυτοί. Ποια είναι όμως η ουσία? Η ουσία είναι ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία τα πάντα διακατέχεται από την αντίληψη ότι τα πάντα είναι εμπόρευμα. Και η οποία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον θέλει να σμπρώξει, να επιταχύνει την καπιταλιστική ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή γενικότερα. Και σε αυτή τη βάση, επειδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε χωρίς πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος, εμφανίζονται αυτές οι πλευρές, τις οποίες πλευρές τις υφίστανται τόσο πιο πολύ όσο πιο μεσαίοι και μικροί οι ιδιοκτήτες είναι οι αγροκτηνοτρόφοι. Και η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των ενισχύσεων παύλα επιδοτήσεων. Θα σας έλεγα εγώ ακόμα και το γεγονός ότι οι δασικοί χάρτες γίνανε από ιδιωτικές εταιρείες. Όλα αυτά έχουν τη ρίζα τους, την αιτία τους και τις επιπτώσεις τους. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να βλέπει και να απομονώνει μία πλευρά της πολιτικής, αλλά πρέπει να σκέφτεται, να μάθουμε όλοι να σκεφτόμαστε, να αναζητούμε τη διασύνδεση των πλευρών της πολιτικής με την ουσία, την κατεύθυνση κάθε φορά της κυβερνητικής πολιτικής από τη μια και από την άλλη να έχουμε ξεκάθαρο απέναντί μας με ποιον είμαστε, ποιος είναι φίλος μας και ποιος είναι αντίπαλός μας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τις ενισχύσεις, όσο και αν
μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καθαρό. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα στο οποίο από τη μια μεριά βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι, οι καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές, οι έμποροι των προϊόντων, οι τραπεζίτες. Όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι από τη μια μεριά του τραπεζιού και ο στόχος είναι έτσι ή αλλιώς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μια ή άλλη διαχείριση, με τη μια ή άλλη κυβέρνηση, να οδηγηθεί σε μεγιστοποίηση κερδών της αστικής τάξης και σε εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης με χειρότερους όρους ζωής για τις λαϊκές μάζες, την εργατική τάξη και τη μικρομεσαία, παύλα, στους βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι υφίστανται τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που τους κόβει τη ζωή. Και εδώ παίζουν ρόλο και οι δασικοί χάρτες σαν ένα εργαλείο που, για να σας πω ένα παράδειγμα, αν η κερδοφορία και η στρατηγική είναι σε μια δασική περιοχή να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάψει να βόσκεται, θα πάψει να βόσκεται. Είναι απλές οι επιλογές που έχει η κυβέρνηση. Είναι στάνταρ. Βεβαίως θα ενισχύσει την ανεμογεννήτρια. Και δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Περί τι εστί ανεμογεννήτρια, απλά το λέω γιατί έχει γίνει όλα τα βουνά το και, πιο... Και υπάρχει και μια αντίφαση, κύριε Ραλάτο, με τις ανεμογεννήτριες. Αν έχεις ένα ιδιωτικό δάσος, με όλους τους τίτλους, κανονικά, χωρίς καταπατήσεις κτλ. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, οι οποίες είναι ιδιωτικές. Ιδιωτικό, μια περιοχή η οποία μπορεί να είναι ιδιωτική, χαρακτηρισμένη σαν δάσος, φωτοβολταϊκό, δεν μπορείς να κάνεις. Επάνω στα βουνά όμως, σε δασικές εκτάσεις, αιωλικά μπορούν να γίνουν. Ναι, κοιτάξτε, το δεν μπορείς να κάνεις μπορεί να έχει να κάνει όχι με την ιδιοκτησία της έκτασης, αλλά με το πόσο αποδοτική είναι η... Όχι, λέω για η νομοθεσία. Σε δασική έκθεση απαγορεύεται να κάνεις φωτοβολταϊκό, άρα επιτρέπεται να κάνεις αιωλικό, ανεξάρτητα και από την ιδιοκτησία. Μην έχετε αμφιβολία ότι αν υπάρχει... εγώ νομίζω ότι έχουν λήξει κι αυτά. Το μόνο που είναι ο περιορισμός του πόσα θα γίνουν σε μια περιοχή δεν νομίζω να απαγορεύεται. Πλέον υπάρχουν διαδικασίες που είναι, αν δεν έχουν ψηφιστεί, είναι σε εξέλιξη, που θα τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά, μην ανησυχείτε. Έχουν γνώση οι αστικοί φυλάκες. Αναφερθήκατε ότι οι δασικοί χάρτες καταρτίστηκαν από ιδιωτικές εταιρείες. Τα δασαρχεία, η δασική υπηρεσία, το σύνολό της, η οποία έχει, εν πάση περιπτώσει, και εικόνα της πραγματικής κατάστασης και των πραγματικών χρήσεων γης στην περιοχή τους. Δεν θα μπορούσαν να έχουν μια συμβολή στην δημιουργία των δασικών χαρτών. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι οι δασικοί χάρτες έπρεπε να γίνουν από τη δασική υπηρεσία. Αλλά από ποια δασική, όλη η διαδικασία. Όχι μόνο ο έλεγχος που γίνεται τώρα. Αλλά από ποια δασική υπηρεσία. Από μια δασική υπηρεσία που πρέπει να είχε εξασφαλισμένη την υποδομή, την τεχνική που χρειάζεται, τα προγράμματα κτλ. Όλη την υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή, όχι λόγω των δασικών χαρτών, αλλά για να γινόταν μια ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών, χρειάζονται γύρω στις 10.000 προσωπικό, εκ των οποίων 1.800 δασολόγοι, αντίστοιχο νούμερο δασοπόνων και άλλων κατηγοριών. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν 3.400 σε όλη τη δασική υπηρεσία. Έπρεπε να είναι 1.800 δασολόγοι και είναι γύρω στους 650. Μάλιστα. Μόνο και μόνο για να μπορέσει να διαχειριστεί το δάσος στοιχειωδώς και να προστατευτεί όλης της Ελλάδας και χωρίς να προσθέσουμε τους δασικούς χάρτες. Και ξέρετε, είναι τραγική η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι δασικοί υπάλληλοι, επειδή μιλάμε καθημερινά με δασικούς υπάλληλους και λόγω της επικαιρότητας που έχει το θέμα των δασικών χαρτών, είναι σε απόγνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ερώτηση μία από τις πλευρές που αναφέρουμε είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται σε ανθρώπινο και εργασιακό περιβάλλον στους εργαζόμενους στις δασικές υπηρεσίες. Όμως το θέμα είναι ότι επιλέχθηκε να δοθεί κατά τη γνώμη ορισμένων ότι είναι δήθεν πιο οικονομικό, ενώ δεν είναι έτσι, διότι μόνο τα λάθη τα οποία έχουν γίνει
Και έχουν γίνει λάθη, θα σας πω ένα συγκεκριμένο, όχι συγκεκριμένο, ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, όταν εγώ έχω αναλάβει να κάνω τους χάρτες σε 10 νησιά και το να τελειώσω τους χάρτες με αυτοψίες και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζονται, θα μου πάρει 6, 7, 8 μήνες, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες και δύσκολες οι συνθήκες προσέγγισης, αλλά και, και αφού προσεγγίσεις και δύσκολο να δεις τι θα κάνεις. Και η αποτύπωση. Και η αποτύπωση μετά. Λοιπόν, τι γίνεται, οι περισσότεροι δεν κάνανε αυτοψίες. Και ήταν τα πράγματα μόνο τις αεροφωτογραφίες. Αυτό από μόνο του, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και άλλες ορεινές περιοχές, είναι και άλλες περιοχές που, αλλά κυρίως τα νησιά εκφράζεται αυτό, λόγω της εγκατάλειψης κτλ. Γι' αυτό σας λέω και η Σαμοθράκη, η περιοχή που είναι ελαιώνες βγαίνουν δάση. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε ότι υπάρχουν περιοχές που από κάτω από τα πουρνάρια έχουν αναπτυχθεί πουρνάρια 5 μέτρα, από κάτω από τα πουρνάρια υπάρχουν γκρεμισμένα σπίτια από σεισμούς και ολόκληροι οικισμοί και τις εμφανίζονται στους χάρτες σαν δάση, και έτσι αναγκάζεται τον χι ιδιοκτήτη κάτοικο που γκρεμίστηκε το σπίτι του, ας πούμε, για σεισμούς ή τους κληρονόμους να πάνε τώρα να κάνουν χαρτιά, να κάνουν αντιρρήσεις προκειμένου να αλλάξει και να διορθωθεί ο χάρτης και να φύγει, να μην λέγεται δάσος και να ξαναλέγεται άλλης μορφής χρήσης όπως είναι, αφού αντικειμενικά δηλαδή ήταν οικισμός. Πραγματικότητας υπήρχε σπίτι ή υπήρχε βαθμίδες όπου καλλιεργούνταν η περιοχή μέχρι και τις δεκαετίες του 60. Δηλαδή είναι μια κατάσταση. Και γιατί έχει προκύψει? Δεν έχει προκύψει μόνο για την ελαχιστοποίηση του κόστους του έργου. Δεν έχει προκύψει μόνο επειδή είναι ιδιωτική εταιρεία. Έχει προκύψει διότι υπάρχει και δέσμευση των κυβερνήσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα ότι μέσα στο 2021 πρέπει να τελειώσει. Ναι. Να τελειώσουν τα συγκεχάρτες. Όπως έγινε... Γιατί περιμένουν κεφάλαια για επενδύσεις. Όπως έγινε και η αντίστοιχη πίεση με το κτηματολόγιο και τελικά είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση μπαχάλου και με το κτηματολόγιο και σε περιοχές οι οποίες έχουν υποτίθεται τηλεσυνδικήσει. Με ειδοποιούν όμως, κύριε Ραλάτο, από το κοντρόλι συνάδελφο ότι έχουμε 2 λεπτά ακόμα και έχετε όλο τον χρόνο αυτών των 2 λεπτών για να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη και κατατοπιστική συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα η δασική γη και η γη γενικότερα είναι κοινωνική υπόθεση, είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Δεν αποτελεί εμπόρευμα όπως αποτελεί για την αστική τάξη και τους πολιτικούς, τις υπάλληλους, τις κυβερνήσεις. Και η αντιμετώπιση ολοκληρωμένα όλων των προβλημάτων που υπάρχουν για τη γη και τις χρήσεις δεν μπορεί να έρθει μέσα από το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα. Λύση μπορεί να δοθεί μέσα από μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, από αυτό που λέει το κόμμα μας στην εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πρέπει από σήμερα να αναπτύσσονται αγώνες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες και επιπτώσεις από την εμπορευματοποίηση της γης, οι οποίοι αγώνες όταν πάρουν τη διάσταση, τη σημασία και το βάρος που χρειάζεται μαζί με το συνολικό ζήτημα της κατάργησης της εκμετάλλευσης θα ανοίξουν το δρόμο για μια άλλη οργάνωση όντως της κοινωνίας που θα αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της γης και το πρόβλημα συνολικά της αντιμετώπισης των διευρυμένων και συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και όχι όπως γίνεται μέχρι σήμερα προς όφελος της αστικής τάξης και της κερδοφορίας της. Και σε αυτόν τον αγώνα το κόμμα μας ήταν, είναι και θα είναι πρωτοπόρος και καθοδηγητής, συμπαραστάτης σε κάθε λαϊκό, εργατικό, αγροτικό και όλων των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν το συμφέρον αυτό αγώνα. Κύριε Ραράτο, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και συζητήσαμε αρκετά σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ και εμείς για την πρόσκληση. Να είστε καλά.